Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εγώ. Κατά βάση με το βιογραφικό που διάβαζα, νόμιζα θα φέρω την Νάντια Μπουλέ, αλλά έρθες εσύ. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Μπερδεύεται με αλφαγιώτα. Η Νάντια, που έχει ωραία φωνή, γιατί έχει εσύ ωραία φωνή, έχω ακούσει. Καλά, δεν είναι αυτό. Καμπάνα είναι. Στεντόρια θα έλεγα. Δεν πα και σε μαγαζί να. Όχι, εντάξει, πολλά καρπούζα κάτω την ίδια μα χάλη, είπαμε. Πλάκα μου κάνει. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Το βράδυ θα βγαίνει να τραγουδά. Το πρωί θα πηγαίνει στην εκκλησία. Μετά θα πηγαίνει κατευθείαν στην εκπομπή. Μετά θα πηγαίνει να κρατά το παιδί των. Σκορδολιαγκαίων. Του Σκορδολιαγκαίων. Μετά. Σε πληρώνουν αυτοί. Ένα ποτάκι μαζί σου. Ναι. Αυτό θέλω. Αυτή την εβδομάδα. Αν πάμε, θα σε παραδεχτώ. Αλλά δεν θα αφήσει τον Λιάγκα Σκορδά ή όχι. Εννοείται. Δεν έχετε και θέματα. Okay. Δεν έχετε και ξέρω ότι σε πάει και σε ένα πάρα πολύ. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μάθω το άλλο. Δηλαδή τώρα εγώ πιστεύω ότι με την Νάντια κάτι πρέπει να γίνει την που λέω. Άντε πάλι. Με την Νάντια, ξέρεις, το έχω δει το έργο μόνος μου. Ξεκινήσατε και, οι δύο από το ΜΑΤ. Κάνατε πρωινό και οι δύο. Κάνετε παιχνίδι με δοκιμασίες. Έχετε ωραία φωνή. Μήπως πρέπει να το δείτε λίγο πιο σφαιρικά, να καταλήξετε και μαζί. Νομίζω ότι... Μας αρέσει. Όχι, όχι. Είναι... Μπορείς να λέγει ο Βασίλης Καράς, σαν τις ράγες από τα τρένα που δεν σμίγουν ποτέ πουθενά. Αυτό. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς να το κομμάτι. Δεν μου λες, είναι αλήθεια ότι έχεις σχιζοφρενικές... Οπότε μου είπαν έχεις σχιζοφρενικές... Τάσεις. Όχι, όχι. Επιλογές μουσικές. Ισχύει. Δηλαδή, New Kids on the Block από τη μία, καρά από την άλλη. Μιχάλης Δρακιτζής. Και τραγούδαγες σε κοπέλες αφιέρωνες σε Σάκη. Ναι, σωστά. Επειδή το Σάκη Ρουβά είναι λίγο ύποπτο που έκανες, θα πάμε να δούμε ένα βίντεο. Είναι το soundtrack της ζωής σου. Τέλεια. Γεια σας. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Αυτό είναι το soundtrack της ζωής του. Η μουσική του παιδεία ξεκίνησε με Γιώργο Σαλαμπάση. Και συνεχίστηκε με τα κακά κορίτσια. Γεια σου και εσύ και τα φιλιά σου. Επόμενη στάση, New Kids on the Block. Step step. Ooh, baby. Στη συνέχεια, μαγεύτηκε και γιατρεύτηκε από τον Dr. Alban. Hello, Africa. Tell me how you doing. Δοκίμασε λίγο Vanilla Ice. Και παρακάλεσε γονιπετής ακούγοντας Δημήτρη Κόκοτα. Πρόσεξε μη με προδώσεις, σημασία μη τους δώσεις. Στο σχολείο πήρε την πρώτη του αποβολή τραγουδώντας Γιώργο Αλκαίο. Κοίτα με για σένα λιώνω, κοίτα με. Ερωτευόταν πάντα με τη βοήθεια του Σάκη. Όπου κι αν πας, ό,τι κι αν λες. Και χώριζε με τους λυγμούς του Βασίλη Καρά. Το σημαντικότερο τραγούδι όμως από το soundtrack της ζωής του είναι και το μεγάλο του μυστικό. Το πραγματικό επίθετο του Δημήτρη Ουγγαρέζου είναι Δημητρίου. Εσύ τι λες? Ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Τέλειο. Ουδέν κρυπτό από τον ήλιο. Από τον ήλιο ουδέν. Ουδέν. Το όντι. Έχει πάρει. Έχω φάει αποβολή για τον Αλκαίο. Ναι. Ναι, τραγούδουσα στην τάξη στη χημεία. Είχε τότε ένα γούρι που το φορούσε ένα μαντίλι. Ναι. Μάλιστα το είχαν κλέψει αυτό. Ναι. Και έκανα εγώ τότε το κοίταμε και μου λέει ήταν καλή του ώρα ο χημικός μου. Έλεγε ο Γκαρίζος πέρασε έξω. Εγώ ήμουν ένα φυτό. Ο Γκαρίζος πέρασε και. Άμα του λες και τίποτα, το είχε. Ότι, θα τον, ότι δεν ήταν σωστό να το πάρει πίσω. Και του λέω: μα κύριε, τι είναι αυτά που. Εγώ ήμουν και απουσιολόγος, τώρα δεν ήταν εγώ έξω, δεν ήμουν για τέτοια. Και μου λέει: έλεγε τώρα, συζήτηση θα κάνουμε τώρα, πέρασε. Δεν μου λες που τα κάνεις καλά. Για κάνουμε το Λιάγκα πώς κάνει τον καιρό. Ο Λιάγκα, εντάξει. Τον καιρό. Το λέει καλά τον καιρό. Το σταματάς στον δρόμο και του, λέει μόνο, του λένε μόνο από σένα τον ακούω τον καιρό. Πώς το λέει όμως και τη φωνή του Λιάγκα. Ο Λιάγκα κάνει αυτό, έχει μια ψηλό. Αγαρέσουν να δούμε τώρα και το κάνει λίγο έτσι. Το καιρό και. Ο Λιάγκας, το καλύτερο όταν κάνει τον καιρό. Όταν λέει τον καιρό, το καλύτερο είναι ότι κρατάει τη βάση σταθερή και πέφτει μπροστά ή κάνει αυτό καλύτερο. Δηλαδή, α δούμε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα και θα κάνει αυτό. Και φοβάσαι με τη χώρα. Μουντάρι. Από πέρυσι που είχε έρθει εδώ, ήταν μια τεράστια εξέλιξη με στη χρονιά. Παρακολουθώ περιοδικά κοινωνικού σχολιασμού. Ναι.
Και ενώ πέρυσι εδώ έχεις έρθει και μου είχες βγει ότι μου έκανες την κλαψο τέτοια στην κλαψο Παρθένα. Έχω δει ξανθιές, κόκκινες, άσπρες, κίτρινες να περνάει κόσμος από γύρω γύρω. Εγώ σου πάει να βγούμε. Αλλά δεν ισχύει. Δεν μου είπες να βγούμε. Δεν... Μου είπες να βγούμε, αλλά μου έλεγες να βγούμε. Πάνω απ' όλα σεβασμός στην εστία. Στην εστία. Έτσι πάλι. Πάμε παρακάτω. Αυτό το γλυκούλης και τέτοια είναι παραμύθια. Δικού σου είναι αυτό. Ποιος το... Ρε Πέτρο. Όλοι αυτό μου λένε. Εντάξει. Με βοήθησαν και γιατί με γεύτηκαν. Τα κορίτσια και τα ωραία κορίτσια. Γιατί ρε Πέτρο, με γεύτηκαν. Καλά. Καλά. Ναι. Είναι παραμύθια αλήθεια, θα μου πεις. Ποιο μωρέ. Αυτό που είσαι. Είμαι αυτό που βλέπεις. Και απλά η αλήθεια είναι ότι έχω εκλειάνει λίγο τις άκρες από την πρώτη χρονιά. Λίγο, την πρώτη χρονιά ήμουν λίγο Ταλιμπάν. Όπως με έβλεπες και όπως με άκουγες στο ραδιόφωνο, αν μην έχεις ακούσει ποτέ, ναι. Ήμουν έτσι. Έμαθα λοιπόν ότι η τηλεόραση μεγεθύνει τα πράγματα, οπότε πρέπει λίγο, τα ίδια θα λέω, απλά λίγο να τα προσέχω. Γιατί πειράχτηκες όταν έκανες πλάκα από εμένα, μ' άρεσε η πλάκα που βγήκαν κάποιοι και λένε τι μαλακίες λέει, ας πούμε, πρωί-πρωί. Ναι. Πρωί-πρωί. Γιατί ναι. Μασάς με αυτά. Αν μασείς με αυτά, θα καταλήξεις στο τέλος. Μου το είπαν και αυτό. Μου λένε ότι θέλουν να σε διορθώσουν. Σαν τις γκόμενες. Που σου λένε δεν μπορώ αυτό, δεν μπορώ εκείνο. Μετά κάποια στιγμή δεν μπορώ να μου δίνει σημασία, δεν μπορώ να πηγαίνει διακόπτη με του φίλου και να μην πηγαίνουμε μαζί. Τα διορθώνει όλα αυτά, πηγαίνει μόνο μαζί τη. Μετά σου λέει, βρίσκει άλλον και σου λέει, δεν ξέρω τι, εσύ είσαι μια χαρά, εγώ κάτι έχω. Είναι αυτό. Έτσι, μου, λέγανε, λοιπόν, μου είπανε λοιπόν ότι αν τα αλλάξει όλα αυτά, μετά θα σου πούνε είσαι ένα απόλυτο, μπορούμε να βρούμε. Έτσι. Εντάξει, εγώ νομίζω λοιπόν με τη δική μου κρίση ότι όντω πρέπει να φτιάξω μερικά πράγματα, να τα εκλειάνω όπω είπα. Το μασχαλό μου, α πούμε, που είχα πει εγώ τότε στην πρώτη το οποίο τελείω πενθήμερη. Ναι. Δεν ήταν το να τα ακούσει η νοικοκυρά. Δεν ήταν. Είναι λίγο γκροτέσκο. Okay, λέει και ο Λιάγκας άλλα, αλλά ναι. Από ό,τι είδα, 25, 30, 35, δεν σα πειράξει και πολύ. Δόξα τω Θεώ. Οπότε θα ξαναεπιστρέψουμε να πάμε να κάνουμε κάνα φράγκο τώρα. Ναι, εννοείται, να πιούμε για μια σουμάδα. Πάμε λοιπόν σε ένα break και επιστρέφουμε.